Με τσαμπουκά, μπορώ να πω, η Ελένη μας πήγε στον Άδωνη για να δούμε τι θα βγάλει τώρα από αυτό. Γιατί είπε ο Υπουργός ότι δεν θα κλείσει το νοσοκομείο, το επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά, ότι έχουν δοθεί εντολές και προσπαθεί η υγειονομική περιφέρεια, έχει δοθεί εντολή από τον Υπουργό και προσπαθεί η υγειονομική περιφέρεια να τα βγάλει πέρα, δεν υποβαθμίζεται, το ξανά είπε για άλλη μια φορά. Μίλησε για εσωτερικά προβλήματα στα νοσοκομεία και το τελευταίο που σηκώνει πολύ συζήτηση, αν δεν μπορείτε κυρία μου, θα το πάρουμε εμείς στα χέρια μας να λαμβάνουμε δράση. Κυρία Βλάση, καλημέρα. Ελπίζω καλά να μετάφρασα αυτά πολύ που είπε. Πολύ ωραία τα μετάφρασες και πολύ σωστά, Μαρία. Και αυτά που έθεσες ως ζητήματα και τα ερωτήματα και απαντήσεις, αυτές ακριβώς είναι. Γελάω με τον τσαμπουκά, δηλαδή. Συγγνώμη. Γελάω με το πώς πήγες μέσα, φουριόζα. Ναι, και δεν σήκωσες την κουβέντα. Ναι, Μαρία, αλήθεια. Αυτή τη φορά, όντως, είχα αγανακτήσει κι εγώ. Γιατί, να σου πω γιατί. Λίγο πριν με είχαν πάρει από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπου με έλεγαν ότι απολύονται δύο οδηγίες στενοφόρων, δύο νυχτοφύλακες, άρα το νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν έχει το στενοφόρο. Με παίρνουν μετά από λίγο οι άνθρωποι να μου πούν ότι κλείνει η ορθοπαιδική που το είχαμε έτσι ως φήμη, αλλά λένε κλείνει η ορθοπαιδική, φεύγει η γυναικολογική. Καταλαβαίνεις την υπερένταση και αυτά γινόταν λίγα λεπτά πριν πω στον Υπουργό. Οπότε με όλη αυτή την ένταση και να σου πω καλά έκανα και καλά έγινε. Διότι κάποτε πρέπει να καταλάβει και ο Υπουργός και η κυβέρνηση ότι τελικά εμείς δεν αφήνουμε τη ζωή μας πλέον και το μέλλον μας στην τύχη να αποφασίζουν στην τύχη που άλλοι αποφασίζουν για μας. Εμείς αποφασίζουμε για μας. Και ίσως μου έκανε καλό εκείνη τη στιγμή και η παρέμβαση των γιατρών να μου λένε όλα τα αδιέξοδα και τα προβλήματα του νοσοκομείου. Μου δημιούργησε μια ιδιαίτερη ένταση και αυτό έκανε καλό. Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν πήγα στον Υπουργό για να τον χαϊδέψω. Έτσι κι αλλιώς. Επειδή επί 6 ολόκληρους μήνες πηγαίνω έρχομαι και τα ακούσατε να του το λέω και επειδή οι εντολές του δόθηκαν μπροστά μου τον Οκτώβρη μπορώ να το ομολογήσω αυτό, οφείλω να το πω. Και τις μεταφέραμε κι εμείς από εδώ. Τέλος πάντων έχεις αυτή τη συνήθεια τη δημοσιογραφική να καταγράφεις τις συνομιλίες, οπότε τις ακούσαμε πάλι. Μαρία, δηλαδή παρεβεβαίωσε ο Υπουργός αυτό το πράγμα. Οφείλουμε να υπάρχει διαφάνεια σε όλα και γι' αυτό το κάνω αυτό και επίσης γιατί οι καταγεγραμμένες δεσμεύσεις είναι δεσμεύσεις. Τώρα θα σου πω κάτι άλλο. Σε δύο σημεία εστιάζω εγώ. Το ένα είναι ότι θεωρεί ότι η απόφαση πλέον της κυβέρνησης, όπως το λέει ξεκάθαρα, είναι ότι δεν θα υποβαθμιστεί το νοσοκομείο και θέλει να λειτουργεί σωστά που το είπε στο τέλος, το είπε πολλές φορές στο ενδιάμεσο. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο εμάς τουλάχιστον μας λύνει τα χέρια ως δημοτική αρχή επόμενη είναι αυτό που εγώ ήθελα να μας πει. Κάτσε, αυτό σηκώνει συζήτηση, είπα και στην αρχή. Δεν υποβαθμίζεται, λέει ο Υπουργός. Μα είναι ήδη υποβαθμισμένο. Θέλει να πει ότι θα λειτουργήσει σωστά, γιατί εγώ δεν του έλεγα αν υποβαθμίζεται, εγώ του έλεγα αν λειτουργήσει σωστά και αν αυτό το νοσοκομείο έχει πλέον ασφάλεια για την υγεία των ανθρώπων. Έχει δοθεί, ωραία, έχουν δοθεί εντολές και προσπαθεί, είπε, και μεταφέρει προφανώς και στον Υπουργό μια εικόνα ίσως διαφορετική από ό,τι τη βιώνουμε εμείς εδώ, καταλαβαίνω. Μαρία, ακριβώς αυτό που λες είναι. Είπε, αν παρακολουθείς καλά και αναλύσεις πολιτικά τη συζήτηση, ο Υπουργός σε ένα σημείο είναι εντελώς, έχει άγνοια μάλλον, σχετικά με το θέμα του προϋπολογισμού. Βλέπετε να μου λέει ότι. Είναι εσωτερικό πρόβλημα του νοσοκομείου. Βεβαίως. Μου λέει, δεν έχει θέσει, είπε, κανένα τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχει στείλει κανένα χαρτί το οποίο να λέει ότι υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. Αντίθετα, έχω χαρτί που λέει ότι όλα τα νοσοκομεία λειτουργούν φυσιολογικά όσο αφορά τον προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άλλα του στέλνουν του ανθρώπου ως γνωστικό του αντικείμενο. Αυτό είναι ξεκάθαρο γιατί μας το λέει κιόλας. Αν μου στείλει, είπε χαρτί ότι το νοσοκομείο δεν λειτουργεί, θα λάβω τα μέτρα μου γιατί υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα και το έχουμε παρατηρήσει και άλλες φορές να αξιολογεί και να φέρεται διαφορετικά κατά το δοκούνι είπε στις άλλες πόλεις και να πάντα να υποβαθμίζει ή να φέρεται υποτονικά στην Ιεράπετρα. Γιατί σημαίνει αυτό. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι το επόμενο βήμα πρέπει να κάνω εγώ τουλάχιστον αλλά και όλοι είναι να πάμε ξανά, την είπε και στον κύριο υπερδιοικητή των νοσοκομείων και να του πούμε γιατί διαφοροποιείται όσο αφορά τις αποφάσεις προς το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει θα τον υποχρεώσουμε να στείλει στο Υπουργείο αυτά τα οποία δεν γνωρίζει ο Υπουργός. Δεν μπορεί ο Υπουργός να μην ξέρει ότι το νοσοκομείο δεν έχει λεφτά για να επιβιώσει και να πάρει υλικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι και εσωτερικό πρόβλημα, λέει. Εντάξει, από το λιγοστό κουτσουρεμένο προϋπολογισμό τώρα είναι θέμα πώς θα μοιραστούν και πώς θα ιεραρχηθούν. Ναι, αλλά πώς θα μοιραστούν
Και ο υπερδιοικητής νομίζω ότι πρέπει εκεί να αναλάβει τις ευθύνες του, διότι δεν ξέρω από ποια πολιτικά γραφεία κινούνται όλες οι διαδικασίες πάντα εναντίον της Ιεράπετρας και γιατί κάποιοι υποκύπτουν σε αυτά. Έτσι, το έχω πει και άλλες φορές. Εμείς το δεχόμαστε βασικά, έτσι, γιατί δεν είμαστε άμεροι ευθυνών. Εμείς δεν πρέπει να το δεχόμαστε πλέον. Αυτό είπα και εγώ. Και εχθές τον υπουργό αυτό του είπα, ότι αν εσείς δεν αναλάβετε τις ευθύνες σας, θα τις αναλάβουμε εμείς. Τελείωσε πια. Πάμε σε αυτό το κομμάτι τώρα. Μια πρώτη προσέγγιση, κυρία Βλάση. Δήμος. Βάλετε το θέμα, αφού δεν μπορείτε εσείς, θα το κάνουμε εμείς. Έτσι το είπατε λίγο πάλι, χρησιμοποιώ αυτή τη λαϊκή έκφραση. Υπάρχει νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Υπάρχει ήδη νομικό πλαίσιο που μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει ο Δήμος. Ο Δήμος όμως δεν έχει χρήματα. Αυτό από εκεί ξεκινάει. Δεν χρειάζεται από το Δήμο χρήματα. Αυτό θα το πούμε στο πρόγραμμά μας. Δεν θα το ανακοινώσω σήμερα. Μου επιτρέπει να το πω στο πρόγραμμα, γιατί επεξεργάζονται ήδη άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση του αντικειμένου και έχουν βρει τις λύσεις. Ακριβώς τις λύσεις όμως. Αλλά θα σας πω κάτι άλλο. Εκείνο το οποίο εμένα με ενδιέφερε να μου απαντήσει ο Υπουργός είναι αυτό το τελευταίο και το απάντησε. Ήθελε τώρα, η κυβέρνηση έλεγε ότι η αρμοδιότητα για τα νοσοκομεία ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση στην περιφέρεια. Ήρθε όμως τώρα με άλλο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομοθέτης, να αλλάξει μερικά πράγματα. Γι' αυτό και λέμε ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο και ο Υπουργός άμεσα έρχεται και αυτός να το επιβεβαίωσε ότι εμείς δεν διαφωνούμε πλέον. Οι Δήμοι να συμμετέχουν ενεργά στην καλυτέρευση των συνθηκών λειτουργίας ενός νοσοκομείου. Είσαμε πρώτοι. Πώς, δηλαδή, αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Δεν θες να μας πεις περισσότερα τώρα, δεν με βάζει σε αγωνία. Είναι το πρόγραμμά μας, Μαρία, αυτό. Ναι. Σας λέω όμως πολύ βασικά πράγματα και τα οποία μάλιστα τα εκθέτω μπροστά στον Υπουργό για να δεσμευτεί και σε αυτό. Κύριοι, δεν μπορείτε ή δεν μπορείτε ολοκληρωτικά να το συντηρήσετε. Να βάλουμε κι εμείς το χέρι μας. Αυτό του είπα. Ή το συντηρείτε όπως πρέπει ως κράτος. Ωραία, οπότε μας λες χωρίς χρήματα. Δηλαδή δεν χρειάζεται, γιατί τώρα μπορεί κάποιος να κατηγορήσει αυτό που λες, το που δεν θες να μας πεις περισσότερο και το κατανοώ αυτό. Να πει κάποιος, εντάξει, θα βάλει φορολόγηση στους πολίτες. Μα γιατί αφήστε το αυτό με τη φορολόγηση. Δεν αφορά του πολίτες. Δεν θα βάλουν οι πολίτες το χέρι στην τσέπη. Ναι. Είναι άλλο θέμα το οποίο αφορά τη νομική, αν θέλει, το νόμο. Ωραία. Να το δω και εγώ. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να είναι αυτοδιοικούμενο το νοσοκομείο με ένα Δήμο να το στηρίζει. Λέω, μπορεί ας πούμε να έχουμε και ένα νοσοκομείο Ιεράπετρας αυτοδιοικούμενο. Ένα χωρίς, νοσοκομείο. Χωρίς να συμμετέχει ας πούμε στην ενιαία διοίκηση. Εσύ εννοείς δημοτικό νοσοκομείο πλέον. Δεν ξέρω. Γι' αυτό, αυτό μου λες. Με λίγα λόγια αυτό μου περιγράφει. Πρόσεχε να δεις. Υπάρχουν πολλά πλαίσια μέσα στις καινούργιες νομοθεσίες. Εμείς λοιπόν, επειδή ο Υπουργός ανέλαβε την ευθύνη να λέει ότι η κυβέρνηση θέλει αυτό το νοσοκομείο να το διατηρήσει και να λειτουργεί κανονικά. Δεσμεύεται σε αυτό. Εμείς λοιπόν του λέμε, ωραία, λειτουργήστε το κανονικά. Διαφορετικά θα συνεισφέρουμε και εμείς ως Δήμος μέσα από το νομικό πλαίσιο που μας το επιτρέπεται. Αλλιώς, αν πάλι δεν, θα βρούμε και την άλλη τη λύση που λες εσύ, αλλά η καλύτερη θα ήταν η διάμεση λύση. Το κράτος θέλει να το διατηρήσει και αυτό έχει σημασία. Και επίσης εμείς θα αναλάβουμε εκεί τις ευθύνες μας. Αλλά όμως, να σας πω κάτι, το σημαντικό είναι ότι είσαμε τώρα, στο ξαναλέω, κανένας υπουργός υγείας και ιδιαίτερα ο Γεωργιάδης στις συζητήσεις που είχαν γίνει και τις συνεντεύξεις του δεν είχε πει ποτέ ότι ο Δήμος μπορεί να στηρίξει ένα νοσοκομείο και μάλιστα το αντίθετο έλεγε όλα αυτά τα χρόνια. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που μας ανοίγει δρόμους. Μάλιστα. Εγώ ήθελα αυτή την απάντηση, την επεδίωξα, γιατί γνωρίζω ότι μπορεί να γίνει. Έχουμε μελετήσει το θέμα, δεν το λέμε στον αέρα για να κάνουμε δήθεν. Αυτά δεν είναι δήθεν, δεν παίζουμε την υγεία μας. Εδώ προσπαθούμε να βρούμε τη λύση για να έχουμε καλύτερη υγεία και να έχουμε ασφάλεια πλέον σε αυτή την περιοχή και να έχουμε αυτό που διεκδικούμε. Ένα ασφαλές νοσοκομείο. Μαρία, θα σας πω και κάτι άλλο. Να ξέρεις και ένα άλλο. Ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς νοσοκομείο. Γι' αυτό με βλέπεις και επιμένω στον Υπουργό Υγείας τόσες φορές και πηγαίνω έρχομαι. Είναι ότι πρώτον αφορά την υγεία μας, αυτών που ζούμε εκεί και κάθε μέρα χρειαζόμαστε ένα νοσοκομείο. Και ξέρεις ότι όλος ο αγροτικός πληθυσμός έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα υγείας και χρειαζόμαστε ένα νοσοκομείο μέσα στα πόδια μας, στα σπίτια μας, αυτό είναι το ένα, αλλά να λειτουργεί σωστά και φυσιολογικά έτσι όπως φέρνει δημόσια δωρεάν υγεία και ασφάλεια. Από την άλλη όμως το θέμα το σημαντικό είναι ότι εμείς ζητήσαμε και από τον Υπουργό ένα άλλο κομμάτι, το οποίο βέβαια δεν το συζητήσαμε πολύ, ότι επειδή εμείς σε αυτή την περιοχή του κόσμου που παράγουμε, που προσφέρουμε, που χρησιμοποιούμε φάρμακα, έχουμε και άλλα προβλήματα υγείας και αυτά είναι ογκολογικά. Όχι μόνο θέλουμε να το λειτουργήσουμε αυτό που υπάρχει τώρα, αλλά ίσως να πρέπει να το επεκτείνουμε και σε άλλη μορφή και, και ένα άλλο κομμάτι του δηλαδή.
Δηλαδή είναι πολλά τα θέματα. Αυτά όμως δεν είναι του παρόντος. Του παρόντος είναι αυτό το νοσοκομείο με υποσχέσεις που δίνονται ξανά ή μία φορά να λειτουργήσει φυσιολογικά, για να αισθανόμαστε κι εμείς δικαιωμένοι και να αισθανόμαστε κυρίως ασφαλείς. Να μην φεύγουμε σε μία καρότσα, όπως του είπα, και να πηγαίνουμε να πεθαίνουμε στον δρόμο για να πάμε σε ένα άλλο νοσοκομείο, σε ένα φορτηγό επάνω, έτσι. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι πώς εμείς αυτό το νοσοκομείο θα το κάνουμε απόλυτα λειτουργικό. Απόλυτα όμως, δηλαδή με όλες τις κλινικές οι οποίες υπάρχουν να είναι επανδρομένες, κυριολεκτικά επανδρομένες. Θα σας πω και ένα νέο το οποίο είχα χθες μάθει από το πρωτόκολλο του Υπουργείου, αν θέλεις, το οποίο δεν μας αφορά φυσικά και εμάς, αλλά θα νομίζω ότι μετά το Πάσχα θα γίνει αυτό. Ωστόσο, πήγα στο πρωτόκολλο, έμαθα ποιοι γιατροί έρχονται στα νοσοκομεία γενικά του Νομού Λαστείου. Θα σας πω λοιπόν ότι στον Άγιο Νικόλαο έρχεται ένας παιδίατρος μετά το Πάσχα, στη Φυτία ένας γενικός χειρούργος και στην Ιερά Πέτρα ένας παθολόγος. Εγώ βέβαια ζήτησα από τον Υπουργό ότι θέλουμε δύο παθολόγους, καλύτερα ακόμα θέλουμε τρεις πια, έτσι που είναι το νοσοκομείο. Το ακούσατε νομίζω, το ξεκαθάρισα. Και από τώρα και μετά εκείνο που θέλω να επιστήσω την προσοχή σε όλους είναι το εξής, ότι εμείς πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε η παιδίκηση των νοσοκομείων αλλά και η ΔΥΠΕ να μας μεταχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Αυτό το καταλάβατε από τη συνέντευξη, ότι σε πολλά πράγματα ο Υπουργός δεν έχει καμία ιδέα για το τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή που λέγεται Δήμος Ιερά Πέτρας. Και είναι δεύτερη και τρίτη φορά, γιατί έχω πάει τέσσερις φορές είχαμε τώρα, είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά από τις φορές που έχω πάει που του ανακοινώνω εγώ κάτι που δεν το γνωρίζει. Νομίζω αυτό ότι ο νόνο είτο, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε, ένας παιδίατρος στον Άγιο Νικόλαο, ένας παθολόγος εδώ και ένας γενικός γιατρός, γενικός χειρούργος, ναι, στη Σιτία έρχονται μετά το Πάσχα κατά πάσα πιθανότητα. Καθόλου, γιατί, Ελένη μου, ξέρεις, έρχονται αυτό, μάλιστα είχαμε και ανακοίνωση ονομάτων τις προηγούμενες φορές, έρχεται αυτός, έρχεται τούτος και μετά... Ναι, και μετά ξαναμάνα τα ίδια. Και μετά ξαναμάνα τα ίδια. Και μετά ξαναφεύγουν. Ναι, οπότε... Κοίταξε Μαρία, αυτό είναι γεγονός. Ότι οι επικουρικοί πολλές φορές έρχονται για λίγο και μετά δεν βλέπουν ενδιαφέρον. Μα στην παθολογική, Ελένη, όταν δεν έχει παθολόγο ή ο γιατρός ο επικουρικός ή ας πούμε ο ειδικευόμενος, τι να κάνει, θα κάνει. Θα φύγει. Και βλέπουν ότι η κατάσταση, αλλά ακούμε και όλα αυτό που κάναμε λάθος όλα αυτά τα χρόνια. Ότι το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας κλείνει. Και το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας κλείνει με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που το ακούνε να λένε μα αφού κλείνει, εμείς τι πάμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι και αυτό πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, εμείς πρέπει να λέμε όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε καλύτερο και να το λειτουργήσουμε. Γιατί οι γιατροί που έρχονται εκεί, με ποια κριτήρια να έρθουν. Να έρθουν σε ένα νοσοκομείο που τελειώνει ή που έχει πάρει καλλιτική ζωή. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα υπάρχει ένα νομοσχέδιο. Νομίζω έχει ψηφιστεί από το τέλος του χρόνου, αλλά αυτό θα το μελετήσω, δεν το γνωρίζω καλά. Ωστόσο, λέω την πρώτη πληροφορία που είναι περίπου έτσι. Ότι υπάρχουν κίνητρα τώρα διατροφής και διαμονής για τους γιατρούς και αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, ώστε οι γιατροί, ας πούμε, που οι επικουρικοί ή οι μόνιμοι ακόμα που θέλουν να έρθουν, να έχουν κίνητρο να έρθουν. Όταν δεν έχουν ενίκιο και η διατροφή τους είναι πληρωμένη, είναι και λίγο διαφορετικά. Ποιος θα πληρώνει τώρα αυτά, είναι ένα ερώτημα που θα. Ναι, υπάρχει ένα. Στο νομοσχέδιο, δεν το γνωρίζω καλά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα πάντως το οποίο ενημερώθηκα χθες. Γιατί καταλαβαίνετε το νοσοκομείο με χωρίς προϋπολογισμό δεν θα μπορεί να αντέξει και αυτό το βάρος, ας πούμε, το να πληρώνει γιατρούς και. Αυτό μου μετέφερα χθες από την, αν θέλεις, από το Υπουργείο για το νομοσχέδιο αυτό. Πρέπει όμως να το μελετήσουμε να δούμε πώς έχει. Ωστόσο, εμείς πρέπει να επικεντρώσουμε αυτή τη στιγμή σε αυτά τα οποία διεκδικούμε και ζητάμε. Αυτό είναι το κυριότερο. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, για να δούμε τι θα δούμε. Οι υποσχέσεις αυτές θα δρομολογηθούν αυτή τη φορά όπως πρέπει, γιατί είδατε, είπε πολλές φορές. Έδωσα τις εντολές. Έχω δώσει τις εντολές. Λοιπόν, να δούμε τι θα κάνει η ΔΥΠΕ και ο υπερδιοικητής των τριών νοσοκομείων. Και, εν πάση περιπτώσει, ο υπερδιοικητής των τριών νοσοκομείων να αναλάβει τις ευθύνες του και να λειτουργεί τα τρία νοσοκομεία ισότιμα και εισάξια. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διεκδικήσουμε εμείς. Διότι δεν μπορεί, σου λέει ο Υπουργός, να μην είναι γνώστης του τι συμβαίνει σε κάθε νοσοκομείο και να νομίζει ότι όλα πάνε καλά. Το ακούσαμε να το λέει. Δεν έχω χαρτί από τη ΔΥΠΕ που να μου λέει ότι δεν λειτουργεί το νοσοκομείο. Ναι. Λόγω προϋπολογισμού μιλάω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται εγώ να πω περισσότερα. Νομίζω ότι αυτοί που επιβουλεύονται μία ζωή και τα 30 τελευταία χρόνια το καλό του Δήμου της Ιερά Πέτρας είναι γνωστή. Τα πολιτικά γραφεία, ξαναλέω, τα οποία προσπαθούν κάθε φορά να υποστηρίξουν άλλες πόλεις και να υποβαθμίσουν όσο γίνεται την περιοχή μας είναι γνωστή. Αν κλάβουμε τα μέτρα μας να τους απομονώσουμε.
Γιατί να σου πω και κάτι άλλο. Να του καταγγείλει με το ονοματεπώνυμο του. Μα ξέρει όλο ο κόσμο, δεν χρειάζεται ονοματεπώνυμο. Μα χρειάζεται να πούμε ότι πολιτικού δαβαντζίδε δεν θέλουμε στην Ιερά Πέτρα, γιατί αυτοί μα κάνανε ζημιά. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για αυτή την προσπάθεια ξανά για την Ιερά Πέτρα και το νοσοκομείο. Πάντως Μαρία, να πω το τελευταίο. Όλοι μαζί ενωμένοι, εγώ το πιστεύω ακράδαντα, θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Εγώ χθες είπα ότι οι αεραπετρίτες θέλουν να μάθουν τι κάνετε ως κυβέρνηση. Και αυτό νομίζω ότι σημαίνει ότι όλοι μας πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά, όλοι όμως κυριολεκτικά. Μάλιστα. Ενωμένη Ιερά Πέτρα νομίζω ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να πάμε στην επόμενη μέρα, την καλύτερη μέρα, βέβαια, έτσι. Έτσι, ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί όντως ο καθένας, τα έχουμε καταγγείλει και πολλές φορές από εδώ, αυτό που μας τρώει ως γεραπετρίτες είναι ότι ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του, και όταν λέω συμφέρον δεν είναι απαραίτητα πάντα οικονομικό, μπορεί να είναι παραταξιακό, μπορεί να είναι κομματικό, μπορεί να είναι δεν ξέρω τι. Ωστόσο, και έτσι, Μαρία, το καράβι της Ιεράπετρας βλέπει έτσι πέρα από την όλα αυτά, με αυτά και με αυτά που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, το καράβι της Ιεράπετρας έχει πάει στα βράχια. Εμείς πρέπει να το βγάλουμε. Και να το βγάλουμε στο ανοιχτό πέλαγος με νέους ορίζοντες, με πανιά, για να γίνουμε αυτό που μας αξίζει. Μάλιστα. Είπα και σε άλλους τομείς, πρέπει να γίνουμε το κέντρο επίκεντρο της Μεσογείου. Είμαστε στο σταυροδρόμι των Υπήρων και των πολιτισμών. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Αφού οι άλλοι δεν ήθελαν να το κάνουν. Μάλιστα. Και δεν θα το κάνει ποτέ κανένας για μας. Εμείς πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, Ελένη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περιμένω με αγωνία, ειλικρινά, γιατί τώρα μου ξέρεις ότι σε εμάς τους δημοσιογράφους είναι να μην πεις κάτι μισόλογο. Πρέπει να το πεις. Δηλαδή, ο Δήμος, ποια θα είναι και πώς μπορεί να συνδράμει στη σωστή λειτουργία του νοσοκομείου, θα περιμένουμε περισσότερα και σύντομα. Βεβαίως, Μαρία. Να σε ευχαριστήσουμε. Θα το πρόγραμμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, αυτά με την κυρία Βλάση. Ακούσαμε και το ηχητικό